να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, κυρία Λούρου, με το επόμενο θέμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να δούμε, ναι, να δούμε τι είπε ο κύριος Ρέπας. Ναι. Γιατί βγήκε και έκανε μία δήλωση και είπε ότι δεν. Ρέπας, όχι ο υπουργός. Όχι, ο Μιχάλης ο Ρέπας, ο σεναριογράφος, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Ναι. Βγήκε λοιπόν και είπε ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Ναι. Ότι αν κάποιος είναι θρησκόληπτος, μπορεί απλά να του φανεί λίγο αστείος. Αλλά βέβαια σέβεται τα πιστεύω του άλλου. Αλλά ο ίδιος λέει δεν πιστεύει στο Θεό γιατί δεν πείθεται. Κοιτάξτε, έχουμε γεμίσει άθεους, έχουμε γεμίσει αντίχριστους, έχουμε γεμίσει σατανιασμένους, έχουν πιάσει όλα τα πόστα, κάνουν σενάρια, κάνουν ταινίες, κάνουν προπαγάνδα, κάνουν τα πάντα. Ο κύριος αυτός, εμείς γελάμε μαζί του και τον λυπόμαστε πιο πολύ. Δεν γελάμε, κλαυσίγελο μας προκαλεί. Όσους θεωρεί ότι είμαστε γραφικοί και ότι είμαστε και θρησκόληπτοι, βεβαίως. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτή θυμούμε. Και σε όποιον αρέσει, κύριε Ρέπα, ή όπως την αλέγεστε. Ωραία γυαλάκια. Φοράει και ωραία γυαλάκια. Είναι τρέντι τα γυαλάκια. Αν δεν πιστεύει στο Θεό, πρόβλημά του. Εμείς όμως, όχι οι θρησκόληπτοι, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν ανεχόμαστε να προσβάλλει τη θρησκεία μας και το Θεό μας ένας άνθρωπος ο οποίος το παίζει ψευτοκουλτουριάρης και είναι άθεος. Να κρατάει λοιπόν τα πιστεύω του για τον εαυτό του. Κατά της εγγελίο, κύριε Ρέπα, να λέει ο καθένας ότι είναι ομοφιλόφιλος και άθεος. Δεν μας ενδιαφέρει τι είναι. Όπως δεν θέλουμε κι εμείς να διαφημίζουμε την πίστη μας, πιστεύουμε για τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπό μας, δεν θέλουμε να μας προσβάλλετε τα ιερά και τα όσια. Κύριε Ρέπα, κουλτουριάρη της κινηματογραφικής εποχής του Safe Sex του 1996. Να θυμηθεί τι καριέρα έχει κάνει ο κύριος Ρέπας. Πάμε να πούμε ότι σήμερα, ναι, σήμερα εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Όποιοι πραγματικά παράγουν έργο, μιλάει το έργο τους. Όποιοι δεν παράγουν τίποτα, προκαλούν για να υπάρχουν. Αυτό κάνει. Και πώς προκαλούν? Με το αγαπημένο θέμα όλων όσων είναι αντίχριστοι. Τώρα επιτίθεται κάποιος στην πίστη και στα πιστεύω ενός ανθρώπου. Είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και είναι βαθιά ρατσιστικό αυτό το πλαίσιο. Και χαίρομαι και θα κάνω μια αποκάλυψη τώρα, ναι, που βλέπω ότι η ελληνική τηλεόραση αρχίζει και επενδύει σε θρησκευτικού περιεχομένου σειρές και πρέπει να πω ότι ανήκω στην παραγωγή του Α για το νέο σίριαλ Άγιος Έρωτας. Και μου έχουν κάνει την τιμή οι σεναριογράφοι και το γράφουμε μαζί. Μπράβο. Θα είναι μια νέα σειρά όπως του Αγίου Παϊσίου και θα βγει από το Σεπτέμβριο στον Α. Και θα συμμετέχεις ότι... και εσύ, θα γράφεις το σενάριο. Συγγράφω μαζί με τους σεναριογράφους, τον Σταύρο τον Στάκο, το σενάριο του Αγίου Έρωτα, ναι. Μάλιστα. Χαρητήρια και να πάει καλά και ευχόμαστε καλή επιτυχία, κύριε Καραγιάννη.